Καλημέρα! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κυριακάτικο vlog εδώ στο Multi Culti Unboxing. Όπως βλέπετε τον τίτλο, σήμερα θα μιλήσουμε για τις αγορές από την Κίνα. Πάρα πολλές φορές έχω αναφερθεί στο συγκεκριμένο έτσι θέμα, αλλά επειδή όλο έρχεστε καινούργοι έτσι φίλοι, πάλι είναι ερωτήσεις ίδιες. Θέλει ανά 3-4 μήνες, θέλει έτσι ένα φρεσκάρισμα σε όλα αυτά που λέμε, ώστε και οι πιο καινούργοι έτσι να το βρείτε το βίντεο και να απαντηθούν όλα σας τα ερωτήματα. Ακούω από πάρα πολλούς φίλους, είναι ακριβά από. Όχι, μάλλον. Αργεί από την Κίνα το προϊόν να έρθει, ήρθε χαλασμένο, ήρθε τελωνίο, δεν ήξερα, δεν πήρα αυτό που ήθελα τελικά και μπαίνουμε στην εύκολη λύση και καλά κάνετε να το πάρουμε το Scrooge. Και εγώ, όπως έχω πει και σε πάρα πολλούς φίλους, άμα έπαιρνα ένα κινητό το χρόνο, ένα κινητό τα 2 χρόνια, τον 1,5 χρόνο, δεν θα καθόμουν να μπω στη διαδικασία να τα αγοράζω από την Κίνα. Ένα κινητό το χρόνο και 20 και 30 ευρώ παραπάνω πες να κάνει και 40, δεν σε νοιάζει γιατί είναι λίγα τα λεφτά σχετικά με αυτό που για τη μια φορά στον χρόνο. Αλλά όταν αγοράζεις συνέχεια έτσι κινητά, γκατζετάκια και τέτοια, η αγορά της Κίνας είναι μονόδρομος και οι πληροφορίες και οι τρόποι για να το κάνεις είναι πάρα πολύ απλοί. Δεν είμαι κανένας επιστήμονας αυτό. Έχω κάνει αρκετές παραγγελίες, αλλά δεν κάνω κάτι το φοβερό και δεν δεν μπαίνω στη διαδικασία να ρισκάρω, πάω από τις safe επιλογές, πάω από τους safe τρόπους που θέλει ένα φρεσκάρισμα ανά τους καιρούς, ανά τους μήνες να τα βλέπεις γιατί αλλάζουν και αυτά στα μαγαζιά. Αλλά γενικά δεν αγοράζω από όπου να είναι, έχω συγκεκριμενοποιήσει τα μαγαζιά που αγοράζω και τους τρόπους ώστε να μην έχω τελωνίο. Τελωνίο εγώ προσωπικά είχα, χωρίς να το περιμένω τέλος πάντων, είχα 1-2 φορές. Και αυτές πάλι δεν ήταν για δικό μου προϊόν, ήταν για κάποιους φίλους. Εντάξει. Πάντα όταν αγοράζεις κάτι για ένα φίλο και στην διαδικασία, όταν δεν ήξερα ακριβώς ότι θα έχω τελωνίο και όλα αυτά, ενημερώνεις τον άλλον ότι θα έχεις τελωνίο και το ξέρω ότι υπήρχε περίπτωση για τελωνίο. Αλλά σε παραγγελίες έτσι δικές μου τελωνίο, μια φορά θυμάμαι να ήταν και που πάλι το περίμενα να ήταν. Εδώ στην Κύπρο ένα κινητό που είχα παραγγείλει. Και άλλη μια φορά που πάλι είχα τελωνίο, λόγω του καταστήματος που έκανε βλακεία και δεν ενημέρωνε σωστά με τον τρόπο αποστολής, πήρα τα λεφτά μου πίσω. Οπότε το θέμα με το τελωνίο μην μου το χρησιμοποιείτε καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοιος, άμα προσέχεις, δεν υπάρχει τελωνίο στις αγορές από την Κίνα και από τα καταστήματα που λέμε. Το άλλο το βασικό είναι, ο άλλος λέει αγόρασε ένα κινητό από εκείνο το μαγαζί και μου ήρθε χαλασμένο και μου άργησε πολύ και δεν μου ήρθε καθόλου και έτσι δεν αγοράζω από την Κίνα. Ναι, άμα έχεις μια κακή εμπειρία, σίγουρα θα το ξανασκεφτείς και δεν θα το κάνεις. Αλλά πραγματικά δεν αγοράζουμε κινητά από AliExpress. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Τα μαγαζιά δεν τα εμπιστευόμαστε τόσο πολύ. Οι τρόποι αποστολής δεν είναι σωστοί. Και γενικά δεν αγοράζουμε κινητά από το AliExpress. Αυτό είναι νόμος. Και γενικά δεν αγοράζουμε και ακριβά προϊόντα το AliExpress. Εγώ τα προϊόντα που έχω αγοράσει από το AliExpress, τα πιο ακριβά ήταν το τρίποδο, το Zomei, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά το πήρα από το επίσημο κατάστημα της Zomei που υπάρχει στο AliExpress και το φωτισμό που πήρα έτσι για τα βίντεο, για τα unboxing, που το είχα πάρει κανένα 70, πάλι το πήρα από το AliExpress, αλλά πάλι από το επίσημο κατάστημα της εταιρείας αυτής στο AliExpress, το οποίο τα έστελνε από την Αγγλία, είχε αποθήκη στην Αγγλία, οπότε δεν είχα κανένα θέμα με DHL, δηλαδή μου ήρθε κανονικά μεγάλο θέμα και δεν είχα κανένα θέμα με το τελωνίο, κανονικά μου ήρθε μέσα σε 5 μέρες στο σπίτι. Όπως και το τρίποδο μου ήρθε μέσω Γερμανίας, κανονικά χωρίς να έχω κανένα τελωνίο με DHL. Οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες και για μένα είναι πολύ χαζό, επειδή εσύ έχεις μια εμπειρία να το γράφεις έτσι και ότι αυτό είναι το σωστό και μην αγοράζεις από την Κίνα και να τα πάρουμε λίγο αρχικά από, τη σειρά, από την αρχή και με τη σειρά και να τα πούμε όμορφα ωραία. Γενικά είναι σε ποιον απευθύνουμε τώρα. Άμα εσύ απλά θέλεις ένα κινητό το χρόνο και μια θήκη το χρόνο και ένα ακουστικό το χρόνο, πάνε πάρτε από το Scrooge, πάντα πάρτε από το ISO, πάνε πάρτε από το Κοτσόβολο. Δεν θα έχει μεγάλη διαφορά γιατί είναι πολύ λίγα λεφτά η διαφορά στο χρόνο που κερδίζεις, στον ένα χρόνο δηλαδή που θα ξαναπάρεις κάποιο έτσι προϊόν που κερδίζεις με τα λεφτά, άμα τα πάρεις από την Κίνα. Οπότε δεν είσαι εσύ για να μπεις στη διαδικασία να κάτσεις να ψάξεις το πώς αγοράζουν στην Κίνα. Γενικά, να ψάχνετε, όταν κάτι σας ενδιαφέρει να ψάχνετε και μην περιμένετε τον οποιοδήποτε να σας δώσει έτσι μασημένη τροφή, να σας τα πει όλα έτσι όπως είναι και κατευθείαν να κάνει την παραγγελία. Θέλει να αφιερώσεις χρόνο, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη στο ένα λεπτό να σου πω εγώ δύο πράγματα και ό,τι και να σου πω εγώ πρέπει εσύ να το ψάξεις. Και εγώ σε αυτούς που χαίρομαι στους φίλους και μπαίνω στη διαδικασία, μάλλον όλους τους βοηθάω όσο μπορώ, όσο προλαβαίνω, αλλά αυτούς τους φίλους που μ' αρέσει που τους βοηθάω είναι ότι
κάνει μια συγκεκριμένη ερώτηση πάνω σε κάτι που έχει μια απορία, φαίνεται ότι ο άνθρωπος το έχει ψάξει και απλά θέλει την επιβεβαίωση σε κάτι που το ξέρει, δεν το ξέρει, για να κάνει τη σωστή επιλογή. Οπότε, ξεκινώντας το πώς αγοράζουμε από την Κίνα, το βασικό είναι να προκαθορίσουμε ποια είναι τα μαγαζιά και τι αγοράζουμε από κάθε μαγαζί. Κινητάκια, ταμπλετάκια, τέτοια χαζά αγοράζουμε από Banggood κατά κύριο λόγο και από Gearbest. Και όλα τα χαζά, εγώ προσωπικά, θήκες, χαζούλικα, πράγματα για το σπίτι, tempered glass, όλα αυτά τα φτηνά, δηλαδή μέχρι το 10 ευρώ, 15 ευρώ, όλα αυτά τα αγοράζω από το AliExpress, γιατί έχει παραπάνω έτσι ποικιλία. Το βασικό είναι όταν ξεκινάμε να αγοράσουμε από την Κίνα, να κάνουμε μια χρεωστική, να την περάσουμε αυτή τη χρεωστική πάνω στο PayPal, για να κάνουμε σωστά τις αγορές μας. Με το PayPal έχεις τη δυνατότητα 6 μήνες από την αρχή της αγοράς να έχεις την, και άμα δεν σου έρθει το προϊόν, να έχεις την εγγύηση που λέμε, να έχεις την προστασία που λέμε, αλλά είναι μια φορά αναπαραγγελία, δηλαδή σε αυτή την παραγγελία σου ένα πρόβλημα άμα έχεις. Και στις περιπτώσεις εγώ που το χρησιμοποίησα, και δεν το χρησιμοποίησα πάρα πολλές φορές, 5-6 φορές να το χρησιμοποίησα, πήρα τα λεφτά μου πίσω κανονικά και μάλλον πήρα αυτό που μου άξιζε να πάρω πίσω. Οπότε αγοράζουμε, δηλαδή όταν αγοράζεις από τον Banggood και από τον Gearbest, μέσω του PayPal. Από το AliExpress δεν χρειάζεται, δεν έχει PayPal, έχει το Alipay. Εκεί πέρα εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα για τις αγορές μου, κάθε φορά που είχα πρόβλημα τα πήρα πίσω. Τώρα, με τι τρόπους αποστολής αγοράζουμε? Είναι πάρα πολύ πάλι εύκολο, μέχρι 20 ευρώ αγόρασε με όποιο τρόπο θέλεις, εκτός από αυτά τα DHL που λέει τα Expedited Shipping και όλα αυτά. Μέχρι 20 ευρώ αγόρασε με register ή unregister, θα σου έρθει κανονικά. Τώρα στους χρόνους αποστολής, στα unregister μπορεί να σε κάνει 20 μέρες, 30 μέρες, 40 μέρες, 50 μέρες. Τώρα άλλος φίλος λέει, προχθές διάβασα ένα σχόλιο, ναι, λέει, άμα παραγγείλω τη θήκη μου ήρθε σε 2 μήνες. Ναι, όταν θέλω να πάρω εγώ π.χ. το Huawei το P30 Pro και ήξερα ότι θα το πάρω, την αγόρασα τη θήκη 3 ευρώ, 4 ευρώ σε σχέση άμα την έπαιρνα από εδώ θα έκανε 15, την αγόρασα ένα μήνα και 2 μήνες πριν ώστε να την έχω. Θέλει προγραμματισμό η αγορά από την Κίνα, δεν είναι επειδή ξύπνεις εσύ το πρωί με την όρεξη να πάρεις θήκη. Άμα έχεις τέτοια όρεξη να πάρεις σήμερα το πρωί θήκη να την έχεις τη Δευτέρα, πάνε πάρτε από το Σκούτς, πάνε πάρτε από το Κοτσόβολο, από το Πλαίσιο, δώσε 100-200% πάνω στην τιμή και πάρτε να. Μαγκιά σου. Εμένα μου αρέσει να προγραμματίζω τις αγορές μου και πώς θα τις αγοράσω. Οπότε, μέχρι 20 ευρώ unregister και register, η χρόνια αποστολή στα register εδώ στην Κύπρο είναι σχετικά καλή. Στην Ελλάδα μπορεί να σε κάνει και κάνα μήνα και το register, ανάλογα πώς θα κάτσει και είναι ανάλογα με την περίοδο. Τώρα, το καλοκαίρι φέτος δεν είχε πρόβλημα στην Ελλάδα με τα δέματα. Ήταν ok η κατάσταση, αλλά Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, ανάλογα με τις άδειες και με όλα αυτά και έρχονται πολλά δέματα, ιδίως στα Χριστούγεννα, υπάρχει ένα μπούκωμα στο αεροδρόμιο με τα δέματα. Και ο άλλος, ο safe τρόπος όταν αγοράζουμε έτσι κινητά, γκατζετάκια, έτσι μικρούλικα σε μέγεθος, είναι το Priority Direct Mail από τον Banggood. Εγώ έχω αγοράσει πάρα πολλά κινητά τα τελευταία έτσι 2 χρόνια από τον Banggood με αυτόν τον τρόπο αποστολής. Κανένα δεν μου άργησε παραπάνω από τις 2 εβδομάδες 20 μέρες, οπότε δεν είχα και κανένα πρόβλημα σε αγορές μου, αυτό και σας το προτείνω. Γενικά εγώ αυτά που σας προτείνω, τα προτείνω γιατί τα κάνω κι εγώ. Δεν τα προτείνω γιατί έτσι απλά με συμφέρει. Άμα, δηλαδή και τις βλέπετε τις παραγγελίες μου, τα κινητά και όλα αυτά που βλέπετε είναι με τους τρόπους που σας λέω και από τα μαγαζιά που σας λέω και είναι αγορασμένα από μένα. Δεν σας λέω πράγματα απλά και μόνο για να μπείτε σε δικασία να αγοράσετε. Οπότε δεν υπάρχει η δικαιολογία, είναι δύσκολο να αγοράσει την Κίνα. Θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει λίγο να αφιερώσει λίγο χρόνο και πιστεύω μετά από ένα λίγο διάστημα θα μπορείς να εξοικειωθείς και με όλο αυτό. Πλέον δηλαδή αγοράζω από την Κίνα και δεν έχω το άγχος. Θα μου έρθει, δεν θα μου έρθει και να μην έρθει θα πάρω πίσω τα λεφτά μου. Οπότε νιώθω έτσι αρκετή αυτοπεποίθηση όταν κάνω τις παραγγελίες μου. Πάμε και το σούπερ μάρκετ να αγοράσουμε. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Από ένα έτσι ακόμα multi-culti επεισόδιο όσον αφορά τις αγορές από την Κίνα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα και μέσα στη βδομάδα θα ανεβάσω και βιντεάκι με το unboxing του Redmi Note 7, αλλά θα ανεβάσω και ένα έτσι βιντεάκι οδηγό όταν έρθει κάτι χαλασμένο, τη διαδικασία που κάνουμε και από AliExpress και από PayPal για να πάρουμε πίσω και εύκολα πίσω τα λεφτά μας. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα, από ένα ακόμα έτσι κυριακάτικο vlog, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Bye bye!